ότι έχεις δεχτεί πολύ bullying, ακόμη και για τα ρούχα στην πολιτική. Βέβαια. Τώρα είμαι καλά ντυμένη. Ναι, άμα είχα όμως το ξεσκισμένο το τζιν με τις τεράντες έτσι όπως έχω συνηθίσει, ή το σορτσάκι που για μένα καλοκαίρι με Ελλάδα χωρίς σόρτς δεν λέει. Αλλά άιντε βάλτε εσύ τώρα και να πας να κάνεις σε ένα πανηγύρι, ρε παιδάκι μου, ένα πέρασμα και εμείς, γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Θα σε κοιτάξω και θα πούνε τώρα αυτή. Ναι, μεν, αλλά. Το σορτσάκι τέλος. Όχι, ρε. Απλά τα κατέβασα λίγο. Λίγο πιο χαμηλά από το σόρτς, λίγο πιο ψηλά από τη βερμούδα, κάπου στη μέση του μυρού. Ο γιος σου. Μεγαλώνουμε κιόλας. Πόσο είσαι, λες, ηλικία σου? Είμαι 51. Όπως λες και για τις πλαστικές. Έχει, λέω και για τις πλαστικές. Πώς την πήρες την απόφαση? Ήταν θέμα του να αγαπήσω εμένα. Είναι αυτή η κακή εικόνα με το ηφαιστειογενές ή σελινοειδής τοπίο στο πρόσωπο και μπορεί να διορθεί γιατί όχι. Έφυγαν το 70% περίπου τα σημάδια και τώρα μια χαρά. Και μάλιστα θυμάμαι τον πιτσιρίκο μου τότε και μου λέει «Μαμά, αυτά τα σπυράκια θα φύγουν?» Και λέω «Τα σπυράκια». Πίστεψέ με, την επόμενη μέρα έκλεισα εισιτήριο και ήρθα στην Αθήνα. Λέω «Τέλειωνε, βγάλτα». Και με την ευκαιρία έκοψε και τη μύτη. Εκείνη την φορά το έκανα, όχι, το έκανα μετά. Είπαμε, άμα μπει σε αυτό το τρυπάκι, μετά πρέπει να βάλεις φρένο. Αλλά έβαλε φρένο αφού διόρθωσε και τη μύτη, γιατί και αυτή με ενοχλούσε λίγο. Δεν ήταν και το διάφραγμα στραβό. Τώρα και τώρα είμαστε μισή. Όχι. Μου λέγες πριν ότι κάποιες έλεγαν ακόμη και τραβεστή για την εμφάνισή σου ως αθλητριά. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ γυμνασμένο το κορμί. Έχω φωτογραφίες τις οποίες τις βλέπω και λέω «Παναγιά μου και Χριστέ μου, πώς ήμουνα». Δεν στεναχωριόσουν με αυτά τα σχόλια τότε? Ήταν σκληρά. Ναι, είχα στόχο, είχα σκοπό και είχα και τον άντρα μου που μου έλεγε «Πάτα πάνω». 32 χρόνια με τον άντρα σου. Mm-hmm. Έχετε περάσει δύσκολα. Και πάνω και κάτω, και όποιος πει κάτι διαφορετικό νομίζω ότι θα είναι η απόλυτη εξαίρεση αν δεν είχαν και τα άσχημά τους. Έχουμε τώρα και τον πιτσιρίκο που είναι και το μας βάζει σε τάξη. Ο γιος. Άμα μαλώνουμε, ανάλογα με το ποιος φωνάζει πιο πολύ, έρχεται και κύριε, μας βάζει σε τάξη. Φεύγει όμως ο γιος, πάει Αμερική, bye bye. Τι κάνεις τώρα που είναι μονάχο παιδί? Χάνω την καλύτερη μου παρέα. Θα πηγαίνω εκεί. Λέω ρε Γιώργο, τι θα κάνουμε τώρα εμείς εδώ με τον μπαμπά? Λέω, άλλοι θα κάνετε χαρούλες. Λέει το πολύ πολύ να μου κάνετε και ένα αδερφάκι. Λέω, δεν σε κάνουμε έγκαιρα, λέω, σε κάνουμε τώρα. Εντάξει. Είπες ότι έχεις μετανιώσει που δεν έκανες καλά παιδιά. Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Δεν είναι το αν μετανιώνεις. Θεοδοξία μου ήτανε και έλεγα, μπορώ και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Λίγο ακόμη για τον αθλητισμό. Πέρασαν τα χρόνια και δεν ήρθε μετά το δεύτερο παιδάκι. Οπότε και πολλοί μου ρωτάνε, αν δεν είχες αποκτήσει, νομίζω ότι θα έμπαινα σε άλλες διαδικασίες προκειμένου να υπάρχει παιδί στην οικογένεια με όποιον τρόπο θα μπορούσα να έχω.